ο Αβέροφ Νεοφύτου, πρόεδρος του ΔΥΣΥ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νεοφύτου. Καλή σας μέρα. Έχει επισκιάσει τα πάντα αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Το μυαλό πήγε περισσότερο εκεί, κύριε Νεοφύτου, από το ξημερώματα που ακούσαμε για αυτό το νέο τραγικό περιστατικό, για αυτή τη νέα επίθεση. Λοιπόν, στο προκείμενο, κύριε Νεοφύτου, να σας ρωτήσουμε, γιατί λέτε τώρα αυτή η συγκεκριμένη πρόταση του Προέδρου να μην την επαναλάβουμε? Γιατί τώρα? Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, αυτή η νοοτροπία, αυτή η κουλτούρα που είναι μέρος της καθημερινότητας μας εδώ και δεκαετίες, θεωρώ πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι. Κάποιος μπορεί να την κρίνει θετικά, αρνητικά, κριτικά. Να ξεκινούμε. Γιατί τώρα? Ας μπούμε στην ουσία. Έχει αξία αυτή η πρόταση? Μπορεί να είναι η βάση για να έχουμε μια τελική φόρμουλα που θα ξεκινήσει μια πορεία που θα σπάσουμε το αδιέξοδο και επιτέλους μετά από 43 χρόνια να δούμε την πατρίδα μας επανενωμένη. Και θέλω να κάνω και τα σχόλια καταδικάζοντας τη νέα τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία. Ένα πράγμα. Συνηθίσαμε με την καθημερινότητά μας θεωρώντας κάποια πράγματα δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη η ασφάλεια. Ζούμε τον κόσμο, ζούμε την περιοχή μας, ζούμε το παγκόσμιο, ζούμε σε δύσκολες εποχές και πρέπει όλοι μας με αίσθημα ευθύνης και όχι με εύκολα έβηχα λόγια και συνθήματα να συνεχίσουμε όπως μάθαμε εδώ και δεκαετίες. Στο Κυπριακό έχουμε μια προσπάθεια που μέχρι σήμερα, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει παράξει αρκετό έργο με σημαντική πρόοδο. Την ίδια ώρα παραμένουν και σημαντικές διαφορές και παρατηρήθησαν και κάποιες υπαναχωρήσεις της τουρκικής πλευράς. Διαπίστωσαν οι δύο ηγέτες στην τελευταία τους συνάντηση ότι ο διάλογος και μέσω διαπραγματευτών, αλλά και με τον τρόπο που γίνεται, απέδωσε αυτά που μπορούσε στο μάξιμο να αποδώσει. Και κατέθεσε μία πρόταση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεωρώ, προσωπικά και το κόμμα μου, ως μία πρόταση συνέπειας προς την απόφαση που λήφθηκε την 1η του Δεκέμβρη στο Δίπνο, που κατακρίθηκε σχεδόν από όλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τότε να θυμίσω πως πάλι όταν όλα έδειχναν μαύρα, σε ένα αδιέξοδο μετά από το Μον Πελεράν 2, είχε το πολιτικό θάρρος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμφώνησε με τον Ακιτζή να πάνε στη διάσκεψη για την Κύπρο. Συμφώνησαν τη σύνθεση της διάσκεψης, αλλά και την προϋπόθεση ότι πάμε να συζητήσουμε τα θέματα ασφάλειας και εγκύσεων. Καλά, γιατί εκεί δεν έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση? Από πρώτα, παρακαλώ. Κλείνουμε την ασφάλεια και μετά παρακαλώ πάμε στα υπόλοιπα. Όχι, ναι, έτσι ιστορικά. Γιατί παίρνουμε ένα σύνθημα, ξεχνούμε γεγονότα, εύκολα για μας τους πολιτικούς, εύκολα για τους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι προϋπόθεση υπήρχε για να πάμε στην διάσκεψη για την Κύπρο στην Γενέβη στις 9 του Γενάρη του 2017, αφού κατατεθούν οι χάρτες εκ μέρους των δύο ηγετών που κατατέθηκαν? Να πάμε να συζητήσουμε ασφάλεια, ναι. Ξεκινάει η διάσκεψη για την Κύπρο για την ασφάλεια. Οι χάρτες κατατέθηκαν την 11η Ιανουαρίου και ξεκίνησε αμέσως μετά η διάσκεψη για την Κύπρο με θέμα αποκλειστικό της διάσκεψης την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά είχε χρήσιμα συμπεράσματα. Ό,τι συνεχίζεται σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο Μον Μπελεράν,
και είναι μια ανοιχτή διαδικασία η διάσκεψη για την Κύπρο. Ξεχάσαμε όλοι ότι μετά από το Μον Μπελεράν που συνήλθαν οι τεχνικές επιτροπές την 1η Φεβρουαρίου του 2017 οι δύο ηγέτες συνεπέστατοι και οι δύο ως προς τα συμπεράσματα της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη εξουσιοδότησαν τον κύριο Άιντα να βολιδοσκοπήσει τις εγκύτριες δυνάμεις για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο τις πρώτες βδομάδες του Μαρτίου του 2017. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και λόγω του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Είχαμε και διάφορα γεγονότα τα οποία δηλητηρίασαν την ατμόσφαιρα την πολιτική με το αδικαιολόγητο της τουρκοκυπριακής πλευράς για ένα ασήμαντο θέμα του δημοψηφίσματος. Ωραία, στη Βουλή, κύριε Νεοφύτου, αποχωρήσει... κάναμε την ανασκόπηση αυτής της περίοδου, αλλά στο διατάφτα. Έρχεται η τουρκική πλευρά και ο Τσαβούσογλου το έλεγε ουσιαστικά πρόσφατα. Το λέει και ο Ακιντζή. Τι θέλετε, να πάρετε στην ασφάλεια, να πάρετε στο εδαφικό με βάση αυτή την πρόταση και μετά εμείς ουσιαστικά να επαιτούμε για αυτά που ζητάμε, πώς τους απαντάμε? Ναι, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε την πρόταση και είναι αυτός που επέμενε να μην είναι οριστική η απάντηση της τουρκοκυπριακής πλευράς και συμφώνησαν τελικά οι δύο ηγέτες δίδοντας μερικές μέρες στη διάθεση του κυρίου Άιντα να συνεχίσει την πολυδοσκόπηση των δύο πλευρών, να έχει κάποιες επαφές με την Άγκυρα και αν μπορεί να μην το αποκλείουμε στη βάση της πρότασης του Προέδρου χωρίς να διαφοροποιείται η ουσία να έρθει εκ μέρους του κυρίου Άιντα ή των Ηνωμένων Εθνών κάποια φόρμουλα που να βρίσκει τους δύο ηγέτες να συμφωνούν και να μετεβαίνουν στην Γενέβη. Ναι, ο πρόεδρος τον ακούσατε όμως χθες. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Θέλει να διατηρηθεί η ουσία της πρότασης του. Εγώ τι είπα. Τι είπα. Τώρα δεν... που μπορεί να βρεθεί το η σύντομη ανάμεσα στις δύο. Το είπα και χθες θα το επαναλάβω. Η διάσκεψη για την Κύπρο αποφασίστηκε εδώ και μήνες για το θέμα της ασφάλειας και των αγγίσεων. Είναι όμως γνωστό ότι υπάρχουν εναπομείναντα ζητήματα που αφορούν τα άλλα κεφάλαια. Και εδώ που έφτασαν τα πράγματα είναι κατανοητό από όλους ότι πρέπει να υπάρχει διασταυρούμενη συζήτηση. Ήταν και θέση της δικής μας πλευράς. Ναι, αλλά όπως είναι η πρόταση του Προέδρου, κλείνει το κεφάλαιο το εις ασφάλειας, κλείνει το εδαφικό και μετά πάμε στα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια. Αγαπητή μου, επαναλαμβάνω, έχει ουσία η πρόταση του Προέδρου, αναμένεται μετά που δόθηκε στον κύριο Άιντα ο χρόνος να διαβουλευτεί με τις δύο πλευρές και με την Τουρκία, να δούμε εάν θα υπάρξει κάποια φόρμουλα χωρίς να λιώνει την ουσία της πρότασης Αναστασιάδη, την οποία θα εξετάσουμε. Ωραία. Επειδή πάρα πολλές φορές είχατε εκφράσει την ανησυχία σας για τυχόν αδιέξοδο, τυχόν στασιμότητα ή και ναυάγιο, εάν δεν αποδεχθεί άλλη πλευρά, εκεί οδηγούμαστε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα. Δεν είμαι από αυτούς που σκοτώνω την ελπίδα. Έζησα πολλές φάσεις του Κυπριακού και έζησα όσο κανείς άλλος τις δραματικές μέρες και εβδομάδες του Μαρτίου του 2013 που όλα ήταν μαύρα. Παρέμεινα από τους λίγους με την ελπίδα. Και τώρα δεν θα σκοτώσω την ελπίδα. Κατατέθηκε μια ουσιαστική πρόταση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα αναμένουμε. Είναι σημαντικό, έστω και αν δεν έχουμε λύση του Κυπριακού
να παραμείνει ξεκάθαρη η πολιτική βούληση της δικής μας πλευράς για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το είπα και θα το επαναλάβω, αγαπητοί μου. Ακούω καθημερινά να μιλάμε για την κυπριακή δημοκρατία, την οντότητα, την ασπίδα του αγώνα μας και δεν διαφωνώ. Όμως από μόνη της η κυπριακή δημοκρατία δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει τον κυπριακό ελληνισμό. Δεν ήταν αρκετή η κυπριακή δημοκρατία από μόνη της να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του κυπριακού ελληνισμού το 1963-1964, το 1967-1974, στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους και άλλα γεγονότα που συνέβησαν εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ούτε αλλάζει το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, και, λέτε. Όχι, περιμένετε, περιμένετε. Το 2002 στην Κοπεχάγη πετύχαμε την μεγαλύτερη επιτυχία στη σύγχρονη ιστορία του κυπριακού ελληνισμού. Όχι μόνο γιατί είχαμε κυπριακή δημοκρατία και ήταν η ασπίδα. Όταν η Τουρκία απειλούσε με το γνωστό «Γκάζους Μπέλι» εάν η Κύπρος χωρίς λύση του Κυπριακού ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενταχθήκαμε παρά τις φοβίες και των σημερινών αντιπολιτευομένων ότι ο Κληρίδης θα πήγαινε στην Κοπεχάγη και θα ερχόταν πίσω με αστερίσκους και υποσημειώσεις. Και ξέρετε γιατί τον πετύχαμε? Όχι γιατί είμαστε η αδιαφθισβήτητη Κυπριακή Δημοκρατία και μόνον αυτό, αλλά ο Κληρίδης έπεισε τους πάντες τότε πως εκείνος ήθελε λύση του Κυπριακού και τους έπεισε ότι όταν υπάρχει μια πλευρά αποφασισμένη για λύση δεν μπορεί να είναι το θύμα και να τιμωρείται επειδή είναι αδιάλαχτη η άλλη πλευρά. Αυτό που θέλετε να μας πείτε είναι ότι και σήμερα ο πρόεδρος κατάφερε και έχει πείσει ότι ναι, πράγματι θέλει λύση, έχει πείσει τους πάντες, φαίνεται δεν έχει πείσει το ΑΓΕΛ που κάνει λόγο για προεκλογική φιέστα χθες βράδυ. Εάν και το λέω και δημόσια, αν ο ΑΙΔΑ έρθει με φόρμουλα που δεν αλλοιώνει την ουσία της πρότασης Αναστασιάδη, η δική μας πλευρά πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα για να επιβεβαιώσει την πολιτική της βούληση για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το κυπριακό, αγαπητοί μου, γνωρίζουμε ότι για να λυθεί χρειάζεται μια πραγματική πολιτική βούληση εκ μέρους της Τουρκίας και να σταματήσουμε να επιρρύπτουμε ευθύνες, μια πρακτική που την κάναμε εδώ και δεκαετίες κατηγορώντας ημέντουζα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Όμως, παρότι αν θα λυθεί το Κυπριακό εξαρτάται από την Τουρκία, είναι πάρα πολύ βασικό εμείς ως ελληνοκυπριακή κοινότητα να μην δημιουργούμε οποιαδήποτε ερωτηματικά ή οποιασδήποτε υποσημειώσεις για την ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση μέσα από διαπραγματεύσεις να βρούμε μια βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Θέλετε να σχολιάσετε αυτό που μας είπε ο κύριος Κυπριανού για να κλείσουμε με αυτό? Δεν το ακούσατε εσείς προηγουμένως που το αναφέραμε ή το ακούσατε? Δεν θέλω να σχολιάσω. Φιέστα χθες βράδυ. Δεν θέλω να σχολιάζω ούτε τον κύριο Κυπριανού ούτε άλλες απόψεις. Για ένα απλό λόγο. Αν τελικά θα βρεθεί μια φόρμουλα και θα πάμε στη Γενέβη, χρειαζόμαστε όλοι να σφίξουμε τα χέρια, να βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας για να δούμε αν θα έρθει η ευλογημένη ώρα που μέσα από τη λύση θα απαλλαχτούμε από την τουρκική κατοχή. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η φόρμουλα του κυρίου Άιντα και αν θα συμφωνήσουμε με αυτή τη φόρμουλα, να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές για να πάμε Γενέβη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, κύριε Νεοφύτου.